Στην επιλογή της κυβέρνησης να μετατραπούν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα μουσεία προς μια κατεύθυνση ενίσχυσης της εξωστρέφειάς τους, ανέφερε η Υπουργός Πολιτισμού Νίνα Μενδώνη, φτάνοντας στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου για τα εγγένεια της έκθεσης «Διάλογοι για την ισότητα των φύλων». Το μουσείο, το οποίο ξεκίνησε λίγο καιρό πριν από τις εκλογές, επομένως μεσολάβησε και ένας χρόνος που ήταν κατά κάποιον τρόπο νεκρός για την διοίκηση, έχει μπει σε μια πολύ καλή τροχιά, προχωρεί δυναμικά και επιβεβαιώνει και την επιλογή της κυβέρνησης για τη μετατροπή του σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Η έκθεση διοργανώνεται με αφορμή την ημέρα της γυναίκας με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης. Στο πλαίσιο αυτής μάλιστα, δύο αγαλματίδια της ρωμαϊκής περιόδου που βγήκαν από τις αποθήκες γίνονται το επίκεντρο των διαλόγων μεταξύ αυτών και τοιχογραφιών της μινωικής περίοδου σε μια προσπάθεια, όπως επισημάνθηκε, να αναδειχθεί ο ρόλος της γυναίκας σε αυτούς τους 13 αιώνες που μεσολάβησαν από την μια εποχή στην άλλη και η σύνδεσή τους με την εικόνα της γυναίκας του σήμερα. Μιλώντας μεταξύ τους, ο πρίγκιπας των Κρίνων με το μικρό Απόλλωνα με την κιθάρα του, ίσως καταλάβουμε κι εμείς από αυτή τη μικρή ρογμή από το παράθυρο που ανοίγεται, εάν η θέση των ανδρών, η θέση των γυναικών από την Αφροδίτη μέχρι την τοιχογραφία από την Ψήρα με αυτή την υπέροχη θεά που κάθεται πάνω στο βράχο, θεές και δυο, αν και η μία και η άλλη έχουν τα αισθητικά, τα πνευματικά και τα γυναικεία χαρακτηριστικά, τα οποία θα περιμέναμε να βρούμε σε μια σημερινή κοπέλα των 18 χρόνων. Θέλουμε το μουσείο να είναι ενεργό στην κοινωνία του Ηρακλείου, να είναι εξωστρεφές και να συγκεντρώνει με τις εκδηλώσεις, με τις δράσεις του, οι οποίες είναι ούτως ή άλλως πολύ υψηλού επίπεδου επιστημονικού, αλλά και με κατανόηση για το ευρύτερο κοινό, να αποτελεί ένα πόλο έλξης για την πόλη του Ηρακλείου. Στα εγγένεια το παρόν έδωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, όπως και ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων. Γιορτάζουμε λοιπόν σήμερα την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, ένα σημείο σταθμό για τη μινωική και τη σύγχρονη Κρήτη, και τιμούμε τη γυναίκα μέσα από τα εκθέματα του μουσείου με μια συλλογή που ανασύρθηκε από τα αρχεία του και θα δούμε για πρώτη φορά απόψε ως φιλοξενούμενη του μουσείου. Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκας, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 18 Μαΐου και θα περιλαμβάνει εκτός των άλλων ξεναγήσεις για το κοινό από αρχαιολόγους κάποια από τα επόμενα Σάββατα. Συγκεκριμένα στις 12 το μεσημέρι, στις 9 και 30 Μαρτίου, όπως επίσης στις 13 και 27 Απριλίου.